Εγώ μπορώ να το κλάσω εδώ. Πάλι ίδια. Ο πιο εριστικός αντίπαλος. Για να σας πούμε όλα όσα δεν έδειξαν οι κάμερες. Α, το αγαπημένο μου είναι αυτό. Παιδί, με εδώ πεθαίνουμε. Παλά, γιατί λέω. Λέει εδώ είχατε ωρέξεις. Έπαιξε σεξ στο Easy Express. Δεν είδα. Α. Η Ελλάδα είναι παγίδα. Έλα, πιο γρήγορα. Faster, faster, my friend. Αυτό ήταν το μυστικό που κερδίσαμε το Asia. Με φορεία θα με παίρνανε. Υπήρχε ανταγωνισμός ανάμεσά σας. Πες με ένα αρνητικό σου χαρακτηριστικό. Πες με ένα αρνητικό σου. Κάποιοι φίλοι σου λέγανε ότι έρχομαι μαζί σου για να με κάνεις διάσημο. Ωραία, τελείωσε το βίντεο, αυτό ήταν. Αυτό ήταν, έλα. Vlogmas, 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 vlogmas. Λοιπόν, λέμε τα πάντα για το Asia Express. Τι συνέβη πίσω από τις κάμερες? Ποιος έκλεψε? Ποιος βοήθησε? Αλλά και ποιος ερωτεύτηκε σε αυτό το παιχνίδι? Όλες οι απαντήσεις εδώ. Με τον Φίλιππο Ιωάννου Στυλιανό Φίπστερ. Ελπίζω να άγραφες τόση ώρα. Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε? Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα vlog μας. Εδώ, με τους νικητές. Εδώ, με τον φίλο μου που πήγαμε στο Asia Express και το πήραμε. Μπράβο, είμαστε νικητές του Asia Express του πρώτου, του ελληνικού. Γιατί με έφερες εδώ λοιπόν σήμερα? Αρχικά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα τα μηνύματα, παιδιά, που στείλατε, τα συγχαρήκια, τα αυτά. Λοιπόν, ναι, ευχαριστούμε όλους αυτούς που μας είπαν όλες τις ωραίες ευχές και όλα τα συγχαρητήρια που δεχτήκαμε. Αλλά εγώ ξανατονίζω το Twitter που από το πρώτο επεισόδιο ήταν εκεί δίπλα μας και μας στήριξε όσο κανείς άλλος. Ισχύει. Πρώτη φορά είδα τέτοια σύμπνοια και τέτοια θετική ενέργεια προς εμάς στο Twitter. Έμεινα έκπληκτος. Μπράβο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παλάκα τι λέω! Όχι, παλάκα τι λέω εδώ! Εγώ είμαι αυτός! Έστειλε! Και παλάκα, είσαι είσαι παιδί μου, εμείς young! Λοιπόν, σήμερα είμαστε εδώ με τον φίλο Κωνσταντίνο για να απαντήσουμε στις ερωτήσεις τις δικές σας με το Easy Express, για να σχολιάσουμε κάποια βιντεάκια, για να σας πούμε όλα όσα δεν έδειξαν οι κάμερες. Γενικά, να κλείσει το κεφάλαιο Easy Express. Να κλείσει μία για πάντα. Να πούμε ότι δεν ήταν οι τηλεθεατές στην τηλεόραση. Το 80% δεν το είδατε. Είδατε το 20, ούτε καν το 20. Το άλλο, το 80% είχε το ενδιαφέρον. Θες να ξεκινήσουμε με τα βίντεο ή με τις ερωτήσεις? Με τις ερωτήσεις, για να δούμε τι είπε ο κόσμος. Έχεις πάρει κάτι, σε τρελό! Τρελάκιας! Ποιο ζευγάρι θα θέλετε να νικήσει αν δεν είχατε κερδίσει εσείς? Εμείς ή εμείς? Δεν υπάρχει άλλο ζευγάρι που να κερδίσει. Άμα δεν ήμασταν εμείς. Αν δεν είχαμε πάει στην Ασία, ήθελα να το κερδίσει αυτός που έκανε τα περισσότερα πράγματα. Η Κολέτσα με τη Μαρούλης. Ήταν, πιστεύω, από τα ζευγάρια που ήταν εκεί μέσα, που δουλέψαν. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Ούτε κόλλησε πριν ασυλία. Του δόθηκε μια δεύτερη ευκαιρία. Οπότε πιστεύω ήταν το ζευγάρι το οποίο. Άξιζε, α πούμε. Ναι. Καλά και άλλα ζευγάρια. Μαυρίδης η Κρίστη που είναι φίλη μας. Εντάξει, ο Ζώτος ο Γαλακτερός πιστεύω ότι ήταν νεοσύστατο ζευγάρι και μπήκανε στο τέλος, δεν θα ήταν δίκαιο. Όχι, δεν θα ήταν. Το δίκαιο θα ήταν, πιστεύω, η Χριστίνα με την Μαρία. Ποια ήταν για εσάς η χειρότερη εμπειρία στο Asia? Η μέρα που έπρεπε να παρακαλέσουμε 5 locals να μας ακολουθήσουν από το. Αυτή ήταν η χειρότερη εμπειρία. Για να καταλάβει ότι προσπαθούσαμε να πείσουμε 5 locals, ένα από το Σύνταγμα, ένα από την Καπνικαρέα, ένα από το Μοναστηράκι, ένα από το Θησίο και να τους πάμε όλους στο Φιλοπάπου. Και μετά αν έφευγε ένα σκρεμό από το Σύνταγμα, έπρεπε να ξαναπιστρέψουμε πίσω στο Σύνταγμα. Με τους άλλους τρεις που έχουν μαζέψει την Καπνικαρέα και από το, ξέρω εγώ, από το Μοναστηράκι. Ναι, ήταν η χειρότερη μέρα. Ναι, αυτή ήταν όντως η χειρότερη εμπειρία. Πού πηγαίνατε τουαλέτα, έχουν ερωτήσει πολλοί. Συμμοχή αλήθειας. Πού πηγαίνατε τουαλέτα λοιπόν? Στα σπίτια πηγαίναμε τουαλέτα. Και μέσα στη μέρα πηγαίναμε, ξέρω εγώ, αν πηγαίναμε σε μια δοκιμασία. Δεν είχα ποτέ τα κακά μου μέσα στη μέρα. Μόνο δεν είχες πάει ποτέ? Ποτέ, μόνο μέσα στο σπίτι, περίμενα το βράδυ. Έχω πήγαινα συνέχεια όταν περιμέναμε στις δοκιμασίες αυτά στα παιχνίδια πάθλου που μπορούμε να συμμετείχαμε. Εννοείται ότι πήγαινα τουαλέτα εκεί. Πού έβρισες τουαλέτα, μόρα, και πήγαινε? Εκεί! Πού είχε, ό,τι είχε. Ξέρω εγώ, σε ένα πάρκο. Είχε μια τουαλέτα. Πήγαινε εκεί. Λειτουργεί καλά το έντερο του, ξέρω. Ναι, εμένα λειτουργεί φουλ καλά. Πιστεύετε ότι έχετε δέσει, λέει, περισσότερο με το Asia? Καλά, δεν ξεκολλάει από πάνω με αυτό εδώ πέρα. Κωνσταντίνε. Έχει γίνει κολλητσίδα. Με πήρε κάθε μέρα τηλέφωνο, μου λέει: Έλα, Κωνσταντίνε, πάμε για καφέ, πάμε για ποτό. Δύο μέρες ήμουν στο σπίτι, είχα κατάθλιψη, δεν έβγαινα. Και μου λέει: Συγγνώμη, έχουμε. Χωρίσει. Έχουμε χωρίσει. Δεν ξέρω, Φίλιππος. Κωνσταντίνε, το λες αυτό, λες και σε αναγκάζω να κάνουμε παρέα. Δεν με αναγκάζει να κάνουμε παρέα. Άρα τι λες? Απλά εγώ είμαι ένας άνθρωπος που θέλει το χρόνο του. Ναι, αυτά μου λέει ο Κωνσταντίνος. Μου λέει: Εγώ θέλω λίγο το χρόνο μου τώρα. Ναι, ρε φίλε, γιατί εγώ περνάω κάποιες φάσεις που θέλω να είμαι μόνος μου. Ναι. Με κλειστά παράθυρα, κλειστά φώτα. Εσύ θες να περνάς φάσεις που θες να είσαι μόνος, που θες να είσαι όλη την μέρα έξω και να βγαίνεις και να κάνεις. Υπάρχει μια τέτοια περίοδο στη ζωή μου. Τώρα θέλω να κάτσω στο σπίτι. Και πιστεύω. Δεν το σέβεσαι, βέβαια, αυτό. Έλα, πάμε. Δεν, τι έχει γίνει? Δεν έμεινες. Για ποιο λόγο δεν σηκώσω τηλέφωνο? Το μήνυμα γιατί δεν μου το απάντησες. Τι θα γίνει? Συγγνώμη, δεν έμεινες τρεις μέρες.
μέρες χωρίς να βρεθούμε. Τι είναι αυτό τώρα, θα κάτσουμε να μετράμε τις μέρες, τι είμαστε. Ζευγάρι. Δεν θέλω να κάτσω κι άλλο. Θες να κάτσεις κι άλλο. Θα κάτσεις 6 μήνες. Δεν ξέρω αν θα πάω. Άλεξε, συγγνώμη. Όχι, δεν ξέρω αν γίνει survivor. Εγώ τη γνώμη μου την έχω ακόμα. Εσύ δεν πας. Ναι. Μήπως δεν πας. Θέλω να πάω. Εγώ δεν θέλω να πας. Γιατί όμως. Γιατί εγώ τι θα κάνω. Πω, αμήχανο. Πέρα την πλάκα, πιστεύω ότι σαν εμπειρία αυτό μας έδωσε και μεταξύ μας με τον Κωνσταντίνο, αλλά και με τα παιδιά εκεί, δηλαδή και με τη Χριστίνα και με τον Ζώτο και με την Κρίστη και τον Γιώργο. Ήταν κάτι το οποίο, παιδί μου, έχουμε μια κοινή εμπειρία που και στους φίλους μας δεν μπορούμε να τη μεταφέρουμε. Όχι, γιατί σκεφτείτε ότι ήμασταν 2 μήνες, 24 ώρες το 24ωρο μαζί. Ζούσαμε το ίδιο πράγμα. Ναι, οπότε είναι σαν να έχουμε ζήσει 2 χρόνια παρέα κάπου. Ναι. Α, σας αρέσει, λέει, ο τρόπος που παρουσιάστηκε. Λοιπόν, εδώ είναι τώρα μια τεράστια συζήτηση. Δεν μ' άρεσε εμένα έτσι όπως βγήκε προς τα έξω. Βγήκε πολύ εύκολο από ό,τι ήταν στην πραγματικότητα. Σαν να βλέπουμε το μικρό σπίτι στο Λιβάδι. Ναι, δεν μπήκε καθόλου ίντριγκα. Εντάξει, είναι η γραμμή του καναλιού αυτή. Δεν θέλει πολύ την κιτρινίλα, το δέχομαι. Αλλά... Ναι, υπάρχει ένα φάσμα βέβαια. Δηλαδή από την κιτρινίλα μέχρι το να έχει λίγο ενδιαφέρον. Εγώ αν δεν το είχα ζήσει και το βλέπα στην τηλεόραση, θα νόμιζα ότι ήταν ένα παιχνίδι εύκολο. Ήταν τύπου αστιάκι. Και βλέπουμε το ρουκζούκ. Ναι, η ταλαιπωρία πραγματικά που περάσαμε, επειδή έχω πάει και survivor, έχω γίνει επαγγελματία, ξέρετε. Καλά, το ξέρει τι πρέπει να δηλώσει επαγγελματία παίκτη για το survivor. Ναι, αφού μετά θα πω και jazz και dancing. Επειδή έχω περάσει λοιπόν και από το survivor, θέλω να σας πω ότι ήταν ίσως σε κάποια κομμάτια του πιο δύσκολο από το survivor το Easy Express. Δηλαδή αυτό ότι ξυπνάγαμε 5.30, τελειώναμε 9.30 το βράδυ, όλη μέρα στο δρόμο να παρακαλάμε με ζέστη. Με ήλιο, ναι. Χωρίς φαγητό, με λίγο νερό. Το άγχος άμα σε πέρασε ο άλλος. Αν είσαι τελευταίος, αν είσαι πρώτος, αν είσαι αυτό. Σωματικά και ψυχολογικά είναι το πιο δύσκολο παιχνίδι. Ναι, εμένα από την άποψη του content creation δεν μου άρεσε. Καλά, άμα είχαν βάλει εσένα στο μοντάζ, το έχεις κάνει. Όχι, άμα ήμουν εγώ στο μοντάζ. Αυτή τη στιγμή δεν θα μπορούσα να κυκλοφορήσω. Ναι, δεν σου λέω αυτό, αλλά από την άλλη δεν γίνεται να τα έχουν κόψει όλα. Ναι, εντάξει. Ακόμα και δικά μου πράγματα. Δηλαδή, εγώ είχαμε βρεθεί με τη Βάλια και αυτούς και τους έλεγα, παιδιά, σε αυτό το επεισόδιο καραβρίζω τον κόσμο. Και δεν το βάλαμε ποτέ. Γενικά θα μπορούσε να έχει λίγο περισσότερο ψωμάκι. Εγώ έχω παράπονο. Μπες στο μοντάζ και ξαναβγάλω το. Πάλι το Asia του χρόνου. Το ίδιο. Πώς θα έπρεπε να ήταν. Πες με τώρα το αμοντάριστο. Το αμοντάριστο. Όσα δεν παίξανε. Δεν σου λέω καν για τα χοντρά τα σκηνικά. Όχι, αυτά δεν παίξανε ποτέ. Αν ξαναγινόταν, θα πήγαινες με τον Κωνσταντίνο. Δεν ξαναπήγαινα ποτέ. Τι! Συγγνώμη, αν γίνει All Star Asia Express δεν θα πάμε. Άντε, μπορώ να πάμε, αφού επαγγελματίας είναι, θα πάω. Όχι, εγώ η αλήθεια είναι το καθήκον με καλή. Ότι θα πήγαινα μόνο με τον Κωνσταντίνο. Εσύ δεν έχεις πει βέβαια ότι θα πήγαινες μόνο με μένα. Μόνο με σένα θα πήγαινα, ρε φίλε. Γιατί πού θα βάλω τόσο επικοινωνιακό τύπο που θα κάθομαι εγώ πίσω και θα τα κάνεις όλα εσύ. Γιατί είναι πολύ δυνατός παίκτης ο Φίλιππος. Είναι καταφερτζής. Πόσο άντεξε ο ένας τον άλλον. Εγώ είχα πάρα πολύ υπομονή σαν άνθρωπος. Έχω μάλλον πολύ υπομονή σαν άνθρωπος. Οπότε έκανε το διαλογισμό μου κάθε βράδυ και λέω εντάξει, πόσο θα κρατήσει αυτό το πράγμα. 2 μήνες. Κάνει υπομονή, κύριε Κωνσταντίνε. Θα περάσει ο καιρός. Συγγνώμη. Αλλά μου βγάλες το λάδι, αλήθεια. Γιατί σου βγάλα το λάδι. Αλήθεια, μου βγάλες το λάδι. Ρε, ξέρεις τι. Ποιο ήταν το χειρότερο, δηλαδή, σου ενοχλούσε που είμαι έντονος. Με ενοχλούσε που δεν είχες ψυχραιμία στο οτιδήποτε. Ό,τι και αν συνέβαινε. Μπορούσε να μην μας έπαιρνε ένα αυτοκίνητο και να ούρλιαζε. Συγγνώμη, με το να ουρλιάξεις, με το να φωνάξεις, να βρίσεις, τι θα αλλάξει. Πάρε το αυτοκίνητο πίσω και σου πει α, αυτό. Έβριζε, σε παίρνω τώρα. Αλλά αυτό το ξέρεις ότι εγώ γενικά είμαι ενοχλούσε. Όχι, να αλλάξεις. Να αλλάξεις και εσύ που σε γκρινιάρει. Α, πρέπει δηλαδή να φωνάζω κι εγώ. Δεν μας πήρε το αυτοκίνητο, τι θα κάνουμε τώρα, πως πέρασε η κολέτσα, τι θα γίνει τώρα, πού θα πάμε, έλα, παιδιά πάμε λίγο. Τι είναι αυτό τώρα, είναι η συμπεριφορά αυτή. Κωνσταντίνε, καλά, το χειρότερό μου, που μπαίνα μέσα στα αυτοκίνητα και τους έλεγες, έλα, πιο γρήγορα, faster, my friend. We have no time. Τι είναι αυτό, ναι, ρε κάτι. Γι' αυτό κέρδισες. Θέλω να μπεις όμως στη θέση του αλουνού. Ρε, εννοείται. Α, δεν μπήκες ποτέ στη θέση, γιατί. Disclaimer. Ζητώ συγγνώμη από όλους τους ανθρώπους εκεί πέρα στην Ασία. Που θα δουν αυτό το βίντεο. Ξέρεις να μιλάς ασιατικά. Ξέρω αγγλικά, καλά. Έχετε 100% δίκιο, αλλά κι εγώ ήμουν σε μία θέση. Δύσκολη. Πόσο, 2 μήνες δύσκολη θέση, μια φορά να σου μια εύκολη θέση, να σου χαλαρώσει. Μα ήμουνα σε ένταση, οπότε δεν τα πηγαίναμε καλά και οπότε ήταν δύσκολα τα πράγματα. Δεν ήμουν στην εξένταση. Είναι σε κάποιο επεισόδιο που δεν είσαι με νεύρα και με ένταση. Μα είναι δυνατόν να βλέπουμε τον τελικό και εσύ να είσαι έτσι και εγώ. Το ήξερα θα κερδίσουμε. Το ένιωθα. Με χτύπαγε ο αέρας του νικητή. Έλεγα, είμαστε πρώτοι. Ο τελικός ήταν πραγματικά, είχε 108 δοκιμασίες που έπρεπε να κάνουμε. Ήτανε άπειρα κουραστικό. Το περίμενα πιο δύσκολο, να σου ειλικρινίσω. Το περίμενα πιο δύσκολο. Ναι. Κάναμε το τέχνασμα και βρήκαμε, που ο Κωνσταντίνος το σκέφτηκε, να έχουμε ένα ταξί και να το πληρώνουμε
Του λέω του Φίλιππου, άκου τι θα κάνουμε. Θα βρούμε έναν τουρίστα να πληρώσει ένα ταξιτζί για 8 ώρες. Ο τελικός πόσο θα διαρκέσει? Πάνω από 8 ώρες, αποκλείεται. Τέλος πάντων, δεν λειτουργήσε αυτό γιατί ήταν όλοι τσιγκούνιδες εκεί πέρα οι Γάλλοι. Όποιον τουρίστα έβρισκε ο Φίλιππος στον δρόμο, τον έπιθε, έδινε, ξέρω εγώ, 10 ευρώ, 5 ευρώ, 10 ευρώ. Ο ταξιτζής είχε μαζέψει κάνα 100 ευρώ σίγουρα. Οπότε. Θυμάσαι μετά που μας άφησε εκεί στο ξενοδοχείο, μας ζήτηκε και άλλα λεφτά. Όντως. Δεν το θυμάσαι? Όχι. Ήρθε, ξέρω εγώ, κάμερα. Λυκάθηκε. Του βγάλει σε 3 ώρες 120 ευρώ και ήθελε κι άλλα. Ναι, που 120 ευρώ σε μια απόσταση γύρω-γύρω κάναμε, γύρω-γύρω από την Μπανκόκ. Ναι, τύπου να είσαι στην Κηφισιά και να φτάσεις μέχρι το κέντρο και να πας μέχρι την Αγία Παρασκευή, αυτό. Η ανακοίνωση του μεγάλου νικητή. Λοιπόν, κάποια στιγμή. Εκλεκτός κύριος. Πέτρο! Ζενεβιέβ, ακούγαμε, Ζενεβιέβ δεν βλέπαμε. Πού ήταν αυτό, παρακαλώ. Τι ξέρετε, πού ήταν, ήταν μαζί μας. Έχει πάρει το αυστηρό ύφος σήμερα ο Πέτρος. Ναι, γιατί. Γιατί είναι αυστηρός έτσι ο Πέτρος. Γιατί ήθελε να κάνει τον σοβαρό επιθυνό τελικό. Α, τι που μη χαμογελάσει για το λάβο. Ναι, αυτό που έγινε ήταν. Φτάσαμε πρώτα εμείς, χτυπήσαμε τον γκόγκ. Βγήκανε όλα αυτά οι χορευτές, όλα αυτά από τα ασιατικά τέτοια. Ήρθε ο Πέτρος με τη Ζενεβιέβ, μας είπαν ότι είστε νικητές. Και μετά κρυφτήκαμε για να έρθει ο Ζώτος με τον Παύλο. Χτύπησαν τον γκόγκ και δεν βγήκε κανείς χορευτής, δεν έγινε τίποτα. Και τους είπε ο Πέτρος ότι είστε δεύτεροι. Έχετε διασχίσει 4.000 χιλιόμετρα. Τι μην κλάψεις πάλι. Άμα μην κλάψεις και σήμερα πάντα. Μαλακα πραγματικά είναι δυνατόν να μην κλάψω στον τελικό. Αφού σου έχω πει ότι το έχουμε κερδίσει, γιατί να κλάψεις. Ναι, στο τουκτούκ ο Κωνσταντίνος ήταν, έλα το έχουμε. Και εγώ ήμουν. Εγώ σου ξαναλέω, το ένιωθα από το πρωί. Δηλαδή ένιωθα ότι ήταν περίπατο εκεί πέρα. Εσύ Κωνσταντίνε, το ένιωθες από την πρώτη μέρα ότι το έχουμε κερδίσει. Ρε φίλε, είχαμε ταξί να μας περιμένει κάθε αποστολή. Ήμασταν γρήγοροι σε όλα. Δηλαδή, άμα το χάναμε. Ναι, εκεί στο ξενοδοχείο που δεν ξέραμε πότε ξεκινήσαμε εμείς και πότε ξεκινήσαν οι άλλοι. Δεν αρχόθηκε. Όχι, γιατί με το που βγήκαμε, βρήκαμε αυτοκίνητο και μετά κυνηγάγαμε το. Πολύ γρήγορα κυνηγάγαμε το στίγμα. Κι αν οι άλλοι το βρήκανε πιο γρήγορα το στίγμα. Ήμασταν νικητές και το ήξερα και δεν το παραδέχτηκα. Και έβαλες τα κλάματα πάλι και με έκανες ρεζίλι. Α, σε κάνω ρεζίλι επειδή κλαίω. Ότι είπαν ότι έχω συναισθηματική αναπηρία επειδή δεν έκλασα. Ποιος το είπε αυτό? Μία στο Twitter. Μπράβο! Μπράβο! Ο καθένας εκφράζει τα συναισθήματά του με πολιτικό τρόπο. Εγώ είμαι πιο κλειστός χαρακτήρας, δεν είμαι τόσο γλωτικός. Καλά, όταν ήμασταν άσχετο τώρα με τον Γιάννη και λέει ότι ήμουν με τον Κωνσταντίνο προχθές και τον είδα και έκλαιγε στον νόμο μου. Ποιος ρε? Ο Γιάννης, δεν θυμάσαι που μου πήγε πλάκα ότι που σε έλεγα ρομπότ και λέει ο Γιάννης. Καλά, εντάξει, προχθές με τον Κωνσταντίνο ήμασταν και έκλαιγε στον νόμο μου. Αν πας και κλάψεις άλλο νου όμο. Καλά, εδώ είναι ευτύχημα να κλάψω. Κλάψεις σε όμο μου, τι είμαι. Βάλε το να δούμε το τελικό. Έχω πολύ ενδιαφέρον, θα κλάψω. Δεν σου χαμογελώ μου εδώ πέρα. Το προδίδει το αποτέλεσμα. Φίλιππε Κωνσταντίνε. Αμήχανε. Είστε οι μεγάλοι νικητές του Easy Express. Συγκινητικό τώρα που το βλέπω, η αλήθεια είναι, γιατί ήταν όλοι αυτοί οι κόποι ανταμειχθήκανε. Ανατρίχεσαι. Εγώ μπορώ να το κλάβω εδώ. Εγώ κάνω έτσι. Εντάξει, το περίμενα, bro. Λάγα, κλείσεις πολύ άσχημα. Ναι, είμαι πολύ άσχημα στο κλάβο. Εδώ, δεν θες που σ' αγκαλιάζω! Όχι, δεν θέλω να κλαίσεις, μαλακά, αφού το έχουμε κερδίσει. Ναι, αλλά κλάσεις. Νιώθω ότι δεν θες και που σ' αγκαλιάζω! Ξηρίζεις το μουστάκι! Πλάκα, πλάκα, το μουστάκι δεν είναι να το ξηρίζεις. Μια χαρά μου πήγαινε. Όλος κλαίει πάλι εδώ πέρα. Αλλά δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Η Ζενεβιέβ που ήταν όλο αυτόν τον καιρό. Πλάκα, πλάκα, την ήθελα τη Ζενεβιέβ. Λίγο πιο ενεργή να συμμετέχει. Α, επίσης. Εγώ θα ήθελα τη Ζενεβιέβ, ξέρεις πού, στα παιχνίδια επάθλου. Θα ήθελα λίγο και τη Ζενεβιέβ να έχει περισσότερη αλληλεπίδραση με εμάς. Ξαναεπιστρέφουμε σε ερωτήσεις. Ποιος ήταν ο πιο αντιπαθητικός αντίπαλος και γιατί? Εγώ τους συμπαθώ όλους, δεν ξέρω τι λένε τα παιδιά. Βάλε μια φάτσα κλόν στον Βασάλο. Ο πιο εριστικός αντίπαλος ίσως ήταν ο Αϊβάζης. Για ποιο λόγο? Ίσως. Ναι, γιατί ήταν πολύ εκδηλωτικός στη νίκη του και φώναζε
σαν να το κάνει επίτηδες και να σου σπάσει τα νεύρα. Βλέπετε! Κάτι τέτοια. Και αυτό με τρελαίνουν εμένα. Κάτσε, ρε φίλε, είσαι καινούριο. Καλά, πάντως να πούμε βέβαια ότι και από τη στιγμή που μπήκε ο Ιβάζη ξεκίνησαν και οι εντάσεις μεταξύ των παικτών. Δηλαδή, ερχόταν να έλεγε άλλα σε εμάς. Άλλο στο Ζώτο. Ναι, υπήρχε μια τέτοια κατάσταση. Δεν έτυχε ποτέ να παίξουμε αντίπαλοι, αλήθεια είναι, σε έπαθλο. Μόνο στο διαδικαστικό τύπου. Σε έπαθλο δεν έτυχε ποτέ. Ποτέ. Α, έπεσε στου χορού. Το αφήσανε. Α, στου χορού, ναι. Που το μετανιώσα εγώ, δεν χόρεψα. Βλάκα. Γιατί είσαι κομπλεξικός και δεν ήθελες να τραγουδήσεις και να χορέψεις. Άκου τώρα. Τραγικό ήταν, ναι, έχεις δείξει αυτό. Το μετανιώσα πάρα πολύ. Ότι χαρίσαμε ένα έπαθλο έτσι. Λέει, ήταν στημένο με τα μάξια. Το ξέρεις ότι το γράφουν εξ Twitter ότι πιστεύαν ότι τα μάξια ήταν. Για ποιο λόγο το γράφουν έτσι. Ναι, γιατί. Φαίνεται ότι πάμε εμείς κάνουμε yes και μας παίρνανε. Έχουν κόψει όλο αυτό το 20 λεπτό, τέταρτο, δύο ώρο που παρακαλάμε 500 αυτοκίνητα και μας δέχεται ο ένας στους 100, ξέρω εγώ. Οπότε φαίνεται ότι είναι πολύ εύκολο, κάνουμε ένα έτσι. Όσο κάνεις έτσι, σταματάς, μπαίνεις και αυτό. Όχι, παιδιά, ήταν πάρα πολύ δύσκολο, ήθελε πολύ πίεση από το συμπαίκτη μου που δεν έκανα τίποτα στον οδηγό για να μας πάρει, να μας πάει κάπου. Σκεφτείτε ότι είναι σαν να κάνεις το stop στην Αθήνα και να του πεις κάποιου πήγαινε με στο Βόλο. Είμαι στη Χαλκίδα σε ένα ψαροχώρι στην Κίμη. Δεν έχουν άδικο σε αυτό που λένε. Ότι μπορεί να φαίνεται στη μένα, φαίνεται. Τηλεοπτικά φαίνεται ότι. Ότι τύπου καλά, αυτοί πώς γίνεται όλοι να βρίσκουν αμάξι έτσι. Ναι, όχι. Για οικονομία χρόνου έχουν κόψει όλες τις προσπάθειες που κάνουμε. Που μπορεί να είναι και 30 και 20 και ξέρεις βάζουν. Φαίνεται σαν να το κάνεις κατευθείαν. Βάζουν το αμάξι το που μπαίνουμε κατευθείαν. Ναι, όχι. Αν έπρεπε να αλλάξω τα ζευγάρια, με ποιον θα πηγαίνατε? Εγώ θα πήγαινα ή με την Κρίστη για να κάνουμε διακοπές και να περάσουμε τέλεια. Να φεύγανε την πρώτη εβδομάδα και να γελάει. Βέβαια, εγώ δεν θα πήγαινα με κανέναν άλλον πέρα από τον Κωνσταντίνο. Αλλά αν έπρεπε με να την Κρίστη. Εγώ θα πήγαινα με το Ζώτο, αν θα έπρεπε να πάμε. Α, με το Ζώτο θα πήγαινε. Η ερώτηση ήταν παγίδα. Με ποιον να πήγαινε. Η ερώτηση ήταν παγίδα. Θα πήγαινε με το Ζώτο. Τι μου κάνει σκηνή, μου κάνει τώρα, είσαι βλαμμένο. Εγώ είπα με την Κρίστη. Τι να πω, να πω κι εγώ με την Κρίστη, τι να πω με τον Μαυρίδη. Πες με τον Μαυρίδη. Θα τσακωνόμαστε για το χάρτη. Ξέρω καλύτερα το χάρτη, ξέρω εγώ καλύτερα το χάρτη. Καλά, εσύ με τον Μαυρίδη θα αντέχατε ούτε μία μέρα. Όχι, εγώ θέλω εσένα με τον Μαυρίδη, πόσο θα άντεχες. Εγώ με τον Μαυρίδη. Ναι. Δεν θα είχα πάει. Η άλλη τον παντρεύτηκε. Φταίω εγώ που είναι τρελή. Ή με την Κολέτσα θα ήθελα για να γίνουμε cancel σε 2 λεπτά. Με την Κολέτσα καλά, εντάξει. Θα σας πάτε για να το αμάξι σίγουρα. Top. Ποιο σας έλειψε περισσότερο όσο ήσασταν εκεί? Εμένα δεν μου λείψε κάποιο. Γιατί ήξερα ότι θα κάτσω 2 μήνες, οπότε είχα φτιάξει στο μυαλό μου ότι πάω για δουλειά 2 μήνες και θα γυρίσω. Είχα κάνει έτσι μια δουλειά μέσα μου και λέω: λοιπόν, δεν σου λείπει τίποτα, κανένας, έχουμε έρθει για δουλειά. Πάμε να κερδίσουμε και με το καλό να γυρίσουμε πίσω, να τους δεις όλους, να κάνεις τα πράγματα που θέλεις. Εμένα το ρούμο έλειψε πολύ από όλους. Ρε παιδί μου, σου λείπουν πράγματα. Και οι συνήθειες και οι φίλοι μου γι' αυτά, αλλά ο ρου μου λείψε πιο πολύ απ' όλα. Επίσης εκεί μέσα είναι λες και ζεις σε ένα μικρό κόσμο. Σε νοιάζει μόνο τι γίνεται μέσα στο παιχνίδι, γι' αυτό και όλα φαίνονται πιο μεγάλα, γι' αυτό και όταν χάνεις τρελαίνες. Ενώ τώρα που βλέπαμε το επεισόδιο είμαστε σε φάση καλά, γιατί κάναμε έτσι. Δηλαδή, εγώ βλέπω το επεισόδιο και λέω: Ωχ, παιδάκι μου, γιατί κάνεις έτσι, ηρέμησε για μένα. Εντάξει, δεν το καταλαβαίνεις σύνορα, γιατί σε παίρνει η μπάλα του παιχνιδιού και ρουτίνα και μπαίνει σε μια κατάσταση διαφορετική. Γενικά έτσι είναι τα reality. Εφόσον υπάρχει εγκλεισμός και υπάρχει δυσκολία, σε φέρνει σε μια κατάσταση τέτοια. Πολύ ωραία ανάλυση κάνω. Μετανιώσατε καμία στιγμή που είχατε πάρει ένα στον άλλον εκεί μαζί? Μετανιώσατε που με πήρε ποτέ? Όχι, δεν μετανιώσατε. Είχαμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία με τον Φίλιππο, άσχετα άμα τσακωνόμασταν κτλ. Όταν μπαίναμε μέσα στο race κτλ., ο καθένας έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Αν 2-3 φορές είπαμε κάτι παραπάνω, μέσα σε 5 λεπτά το ξεχάσαμε και προχωρήσαμε παρακάτω. Αυτό ήταν το μυστικό που κερδίσαμε το Asia. Ότι δεν κρατήσαμε ποτέ κακία ένα στον άλλον, ό,τι και να έχει γίνει. Πότε έχετε πέτειο? Κάθε φορά που θα κερδίσαμε 27 Ιουνίου. Ναι, 27 Ιουνίου θα είναι η επέτειός μας. Που κερδίσαμε το Asia. Υπήρχε ανταγωνισμός ανάμεσά σας? Τηλεοπτικός ανταγωνισμός σίγουρα. Γιατί ο Φίλιππος ήθελε να βγει μπροστά, να το παίξει παρουσιαστής, πανελίστας, δεν ξέρω τι. Ωραία, τέλειος. Το βίντεο αυτό ήταν. Αυτό ήταν, έλα. Ένιωσες από μένα. Ναι. Γενικά είσαι πολύ. Είσαι loud γενικά. Και τώρα, άμα το έκανες ανταγωνιστικά προς εμένα και καλά. Βγήκα στην τηλεόραση πρώτη φορά. Γνωρίστε με, είμαι ο Φίλιππος Ιωάννου Φίπστρε. Στυλιανός, δεν ξέρω πώς σε λένε. Εδώ κάποιοι φίλοι σου λέγανε ότι έρχομαι μαζί σου για να με κάνεις διάσημο. Κάποιους φίλους σου από την Ελλάδα, γιατί είδα μια ερώτηση επόμενη που λέγανε τι σας είπαν οι φίλοι σας όταν είπατε ότι θα πάτε μαζί. Α. Κάποιοι φίλοι του Βασάλου λέγανε ότι εγώ πάω με τον Βασάλο στο EasyXP για να με κάνει διάσημο. Όχι, είναι ήδη διάσημο ο Φίλιππος. Αυτή είναι η κομπλεξική φίλη του Βασάλου, γιατί εμένα οι δικοί μου φίλοι λέγανε. Η διασημότητά σου. Θα είστε τα καλύτερα ζευγάρι και τέτοια. Εντάξει, μπορεί να είναι και πολλοί φίλοι μου για να υπάρχει πράγμα, ρε φίλοι. Μάλλον δεν είναι. Ωραία, εντάξει. Πούλο! Ναι, όντως, τι μας λέγανε.
όταν του είπαμε ότι θα πάμε μαζί. Όλοι βασικά δεν πιστεύουν ότι θα αντέξω εγώ. Αυτό. Δηλαδή λέγανε πω δεν θα αντέξω ο Φίλιππος. Θα φύγει. Που αυτό του πατήσανε όλα τα κουμπιά. Ναι, δηλαδή, ναι, ναι, ότι ναι. Δεν θα αντέξει και το πάλεψε. Δεν υπήρχε περίπτωση να τα παρατήσω. Όχι. Με φορεία θα με παίρνανε. Πιστεύει ότι οι φίλοι μα πιστεύανε σε εμά. Όχι όλοι. Κάποιοι πιστεύανε όμω. Κάποιοι πιστεύανε. Ναι. Πιστεύω η μεγαλύτερη μα φαν είναι η Mary Boo. Ναι. Φανατική του Easy Express. Η Mary έχει δει όλα τα επεισόδια κάθε φορά μου στέλνει μηνύματα. Καλέστε η αγαπημένη μου, είστε τέλειο και λέω. Η Mary το έχει δει περισσότερο από πάνω στο Easy Express. Τι έτσι. We need to go there fast. Okay, γενικά, σαν λαός είναι πιο αργή από εμάς, είναι λίγο... Δεν είναι και στο μου του παιχνιδιού. Ναι, αυτό. Ξέρεις πόσο μου σπάει τα νεύρα αυτό το πράγμα. Που βλέπω τα cues μας και μιλάω εγώ και είσαι εσύ. Ξέρεις ποιο λόγο, γιατί πλατιάζεις ρε φίλε, μιλάς πάρα πολύ. Και κοιτάει από την άλλη με νεύρα. Ο Φίλιππος. Πας καλά! Ο Φίλιππος εντάξει, είναι τηλεοπτικό, μπορεί να μην έχει δουλέψει τηλεόραση, αλλά ξέρει από τηλεόραση. Ο τύπος έκανε Q, έκθεση ιδεών, έλεγε σήμερα πήγα σούπερ μάρκετ, ωραίος καιρός σήμερα. Όχι, να μας πει η Μαρίνα, η Αρμακόλα, δημοσιογράφος, ποιος πλάτιαζε πιο πολύ στα Qs. Να μας πει εδώ από κάτω, αν δείτε το βίντεο. Υπάρχει περίπτωση εγώ που δεν πλατιάσω κάπου. Εγώ με το ζόρι μιλάω καταρχάς. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, okay. Να δούμε το ηλίθιο Q. Δεν έχουμε χρόνο για να πηγαίνουμε αργά. Εμεί δεν έχουμε χρόνο για να πηγαίνουμε αργά. Ναι, έχουμε χρόνο να πηγαίνουμε αργά. Α, και ο local πρέπει να μπει στη δικιά μας φιλοσοφία. Να πάει γρήγορα. Οπότε. Αυτά που λες είναι μαλακίες. Είναι όλα λίγο πιο αργά. Ωραία, και εμεί δεν έχουμε είναι. Χρόνο για να πηγαίνουμε. Καλά, εγώ εδώ μαυρισμένο κούκλο, ή έχει αμάξει και μπορεί να μα πα, ή δεν έχει αμάξει και δεν μπορεί να μα πα. Ρε φίλε, άκου τι πλακίζει λε τώρα. Αυτό ξέρει τι μου σου λέει αυτή, περίμενα να πάω μέσα. Μπορεί να έχουν ένα αυτοκίνητο, να έχουν ένα μαγαζί για να συνεννοηθούν να πούνε μπορεί να φύγει. Ναι, εδώ είναι από μισή ώρα που δεν έχει γίνει συνεννόηση όμω. Ναι, δεν είναι όμω και τέτοιο. Υποχρεωμένο. Μα φυσικά γι' αυτό έχω ζητήσει συγγνώμη σε όλη την Ασία. Μπορεί να τρελαθώ αυτή τη στιγμή που εγώ θα τρελαθώ αυτή τη στιγμή. Εγώ. Δεν μπορώ άλλο. Βαρέθηκα να προσπαθώ να βρω εγώ, ένα μάξι. Οριακά κοιμάμαι. Να προσπαθώ να βρω έναν άνθρωπο να συνεννοηθώ, να μην καταλαβαίνει κανείς τίποτα. Τα άλλα ζευγάρια να είναι εκεί, να παίρνω μάξια πιο γρήγορα από εμάς. Δεν μπορώ άλλο. Δεν μπορώ. Δεν έχω άλλη υπομονή. Τι μάσκα γιατί φοράς. Μην κολλήσεις κορονοϊό στο πεζοδρόμιο. Γενικά ήρεμη τοποθέτηση. Πούστη μου, έστω διάλο, δεν μας παίρνετε, τι για κάνετε. Για να δούμε κι άλλο ένα. Για να δούμε κι άλλο ένα. Α, το αγαπημένο μου είναι αυτό. Ωραίος εσύ εδώ. Ναι, μαυρισμένος. Πολύ γκόμενος. Ναι, και το μαλλί ωραίο. Τραβάμε το έμβολο, τι κάνουμε. Καναντίναξε. Πρέπει να είναι ομοχλός. Ποιος ομοχλός. Εσύ τι κάνεις κοιμάσαι δίπλα μου, εδώ λες και είμαστε, κάνουμε τέτοιο, ναι, κάνουμε στη χημεία πειράματα. Έχω νεύρα, γιατί ξέρεις γιατί έχω νεύρα εγώ εδώ, γιατί δεν είναι στη σκηνή. Α, ναι, είναι η μέρα εκείνη. Δεν με ενδιαφέρει ούτε να συμμετέχω, ούτε να συνεισφέρω κάτι στην απόψινή βραδιά. Α, πολύ ευγενικό αυτό, να μαγειρέψω ηλίθιος. Αγόρι μου, όλα τα βράδια εγώ συμμετείχα, εσύ καθόσουν έτσι. Συγγνώμη, το φαγητό, ποιος θα το φάει. Εσύ. Ποιος το μαγείρευε. Δεν έφαγε. Ποιος το μαγείρευε. Δεν έφαγε. Ποιος μαγείρευε στα σπίτια με τους locals. Ο τύπος, έχουμε πάει σε κάμπινγκ, δεν θέλει να συμμετέχει σε τίποτα. Ούτε να στήσει τη σκηνή, ούτε να φουσκώσει το στρώμα, ούτε να μαγειρέψει το ρύζι. Τι να κάνει εσύ. Ναι, τι αλλά. Εγώ, ο βοηθός σου, ο LPA να σε κάνει. Τι είμαι εγώ. Κωνσταντίνε, εκείνη την ημέρα είχαν βρει με άλλο πράγμα. Θα ξεσπάσει πάνω, δεν καταλαβαίνω. Όχι, γι' αυτό ήμασταν ζευγάρι, γιατί τη μία μέρα που εσύ δεν ήσουν καλά, το έπαιρνα εγώ πάνω. Γιατί δεν μου είπε να σε κάνω και μπάνιο κιόλα, γιατί είσαι κουρασμένο. Φαντάζεσαι αύριο το πρωί να έχει ρέσει και να πω δεν θέλω να συνεισφέρω σήμερα που θέλω να... Πάρτα! Από 4 δεν θέλω να συνεισφέρω. Πάρτα! Όλο να το ρίξω. Ρίξε. Και αυτό ρέσει καλά σου λέει. Το ρίχνω νερό! Μπρομ, πως το έκανες αυτό το δύσκολο πράγμα. Τώρα καπακώνουμε το κατσαρολάκι για να βρω. Εγώ σου λέω και τα steps. Μόλις αποκτήσει βράση. Εσύ. Ξέρεις γιατί το έχεις πάρει τόσο σοβαρά, γιατί μου είσαι για μένα τα νεύρα. Ναι. Δεν έχεις πάρει ξανά κάτι τόσο. Δεν έχεις ξαναμιλήσει έτσι. Εδώ είσαι άστο τώρα. Εγώ κλαίω. Μαγειρική είναι το φόρτε μου. Με το νερό σε δεν έχει βράση. Θα ρίξουμε τώρα το ρύζι. Πρόβλημα, δεν σε βλέπω πολύ και φάτο. Σκέφτεσαι. Να σου μουρίζει να σου πω πόσο νερό θέλει και πόσο πρέπει να βράσει. Πολύ σίγουρος εγώ. Πεθαίνουμε. Ρε, εσύ δεν μας είπες ότι ξέρεις την δοσολογία ρύζι, νερό. Ήταν ένα μικρό το κατσαρολάκι. Α, τελικά μην δεν ξέρεις τη δοσολογία. Είχε παραπάνω νερό, παιδιά. Μετά το διορθώνω. Πάω και ρίχνω το νερό πίσω. Εδώ πέρα μπορώ που δεν πήγα. Παιδιά, μετά πεθαίνουμε. Περίμενε. Σταμάτα. Απλά βάλαμε λίγο παραπάνω νεράκι. Δεν είναι τίποτα.
Άμα ξέρω να γυρεύεις, παιδί μου. Τρώγατε κανονικά, σας έδινε η παραγωγή φαγητό? Όχι. Όχι, ό,τι μας βγάζαν στα σπίτια. Και αν με έμενα σε κάμπινγκ, μαγειρεύαμε όπως είδατε πριν από λίγο. Γι' αυτό εγώ είχα χάσει και τα κιλά που είχα χάσει, ρε πούστη μου. Καλά, αυτός εδώ πέρα δεν τρώγε τίποτα ούτε στα σπίτια ούτε στο κάμπινγκ. Γενικά δεν τρώγε τίποτα γιατί δεν του άρεσε ούτε το ρύζι, ούτε το τσίλι, ούτε το κρέας, ούτε το κρεμμύδι. Α, ρωτάνε εδώ, έπαιξε σεξ στο Easy Express. Καλά, η Κρίστη με τον Γιώργο φαντάζομαι μπορεί να το κάνανε κιόλα. Τα σπίτια που μένανε. Δεν έπαιξε ούτε έρωτας, δηλαδή κάποιος να ρωτευτεί κάποια. Δηλαδή δεν είδα φλερ. Α, όχι, είδα ένα φλερ. Ναι, ένα φλερ του πήθηκε. Το οποίο φλερ ήταν και λίγο περίεργο. Δεν... Ναι. Γιατί δεν προχώρησε. Δεν είμαι αρμόδιος να απαντήσω. Ο Βασάλος σταμάτησε ποτέ να γκρινιάζει. Ευχαριστώ, σας ευχαριστώ εσάς τώρα... που έχετε δει την γκρίνια του Βασάλου. Πού την έχουν δει την γκρίνια σου, επεισόδιο. Ωραία, εφόσον είσαι στιγμή, ό,τι παπρέζουμε. Ένα σημείο που γκρινιάζω. Δεν έχει καμία στιγμή ηρεμία ή ευχαρίστηση, όλη τη δουλειά. Γκρίνια λέμε, όχι αν είμαι. Τόση ώρα λέμε για μένα ότι είμαι έντονο και πολύ κουραστικό. Εσύ δεν είσαι γκρινιάρη. Όχι, αγόρι μου. Δεν είσαι γκρινιάρη. Όχι. Δεν είσαι αυτογνωσία. Γκρίνιαξα στο σπίτι. Γκρίνιαξα στον ύπνο. Αγόρι μου, είχαμε φτάσει στον τελικό. Γκρίνιαξα στο φαγητό. Και γκρίνιαζε γιατί θα πάμε στο σπίτι να μείνουμε και θα πρέπει να κάνει interaction με τον κόσμο. Εγώ στο διαδικαστικό λέω. Δεν σου λέω τώρα το βράδυ που έπρεπε να κάνω ένα γύρισμα που δεν θέλω. Ωραία, πες μου ένα δικό σου χαρακτηριστικό. Στο race. Πες μου ένα δικό. Στο race πάνω γκρίνιαξα. Πες μου. Είχα υπομονή. Πες μου ένα αρνητικό σου χαρακτηριστικό. Πες μου ένα δικό σου. Είμαι πολύ κουραστικό. Μπορώ να γίνω πολύ κουραστικό. Είσαι πολύ μαλάκα, αυτό πες. Είμαι πολύ μαλάκα. Μπορώ να γίνω πολύ κουραστικό. Έχει γίνει ήδη. Είμαι με πιάνει εγωισμό, με πιάνουν τα νεύρα μου. Καλό άνθρωπο φαίνεσαι να βγει. Δεν ξέρει να κάνει παρέα. Φαντάζει στην Ασία. Λοιπόν, έλα πάμε παρακάτω. Πες μου ένα δικό σου αρνητικό. Είμαι πολύ γκρινιάρη. Γκρινιάζω πού, δεν έχω καταλάβει. Πολλά γκρινιάζουν για το φίλο που γκρινιάζω αυτό. Μα δεν το ρώτησε, εγώ το ρώτησα εδώ πέρα. Ναι, μωρέ, βλέπει τα βλόγια αυτή τώρα. Άιντε τώρα, άσε με. Έλα κι εσύ. Πάμε. Στα βλόγια είσαι κάποιο άλλο. Δεν την παλεύω άλλο. Γι' αυτό αναρωτιέται γιατί δεν του σηκώνω τηλέφωνο. Δεν θα σε ξαναπάρω τηλέφωνο. Καλή επιτυχία στο survivor. Καλά. Από μένα τέλο. Μέσα σε μια ώρα τι έγινε, πάμε για καφέ. Καλά, ευχαριστώ. Θεωρείς ότι ήταν δίκαιο ότι μπήκαν νέα ζευγάρια στη μέση της διαδρομής ή και επιστρέφανε ενώ είχαν φύγει? Κοίτα, γενικά σε όλα, συμβαίνει αυτό. Σε όλα τα παιχνίδια συμβαίνει αυτό. Η αλήθεια είναι ότι εκεί δεν το αντιμετωπίσαμε πολύ καλά. Ναι, δηλαδή... αλλά δεν το θεωρώ δίκαιο. Να μην πει ποιος είσαι εσύ που θα κρίνεις το δίκαιο και το άδικο. Εγώ δεν το θεωρώ δίκαιο γενικά και για τα άλλα reality. Ναι, να μπήκα κάποιος εμβόλυμα. Ναι, επίσης δεν θεωρώ δίκαιο ναι. που κάποιος ας πούμε τραυματιζότανε και μετά καθότανε μια εβδομάδα και μετά συνέχιζε. Φίλε μου, το race είναι race. Γι' αυτό είναι race. Ναι, και δεν λέγεται το. Δεν ξέρω, πάμε βόλτα στο Σύνταγμα. Σωστό. Σαν να τρέχει μαραθώριο, να σκοντάψει ναι. και να πει ο άλλο. Θα ξεκινήσει 5 χιλιόμετρα πιο μετά. Ναι, να έχει πέσει, ξέρω εγώ, στο γέρα και να σου πει άλλο. Εντάξει, ξεκίνα το χλαρό, δεν πειράζει. Μα τι είναι αυτό. Βέβαια να πούμε ότι μετά από κάποιου. Δεν ξέρω, συνεχόμενου τραυματισμού, όλο τυχαίω γινόντουσαν. Καλά, στο Λάος, παιδί μου. Γινόντουσαν ξαφνικά... την τελευταία μέρα τη αποχώρηση. Έκανε παράπονο ο Φίλιππος, εγώ δεν έκανα παράπονα. Και άλλαξε το τροπάρι και είπαν όποιο τραυματίσει είτε αποχωρεί. Και ξαφνικά δεν τραυματίστηκε ποτέ κανένα. Γιατί όμως μέχρι να γίνει αυτό. Ναι, η αλήθεια είναι ότι πρέπει να γίνουν όλα αυτά για να συμβεί το σωστό. Ρέις, τραυματίζεσαι, έφυγες, σπίτι σου. Ο Κωνσταντίνος χτύπησε. Λυπάμαι. Φιλιά, έλα. Νιώθει μυλιποθυμία. Σπίτι του. Ναι, γιατί είναι κακό για την υγεία του να παραμείνει στο παιχνίδι αυτό. Ειδικά αν έχει πάθει μια μυλιποθυμία. Ναι, η μυλιποθυμία είναι το πιο δύσκολο πράγμα. Σου έχει συμβεί. Ναι, δεν λιποθυμάσαι, απλά κάθεσαι. Είσαι έτσι κάνει. Κλείνουν τα μάτια και ξανανοίγουν. Ωψ. Έτσι. Τελικά είμαι καλά. Για του κόμπου λέει, γιατί ο Βασάλος έδαινε συνέχεια κόμπο για κάτι. Ωραία, θα σα το πω εντάχει. Η αδερφή μου όταν ήταν. Η αδερφή σου το έχει μάθει αυτό. Ναι, ναι, ναι. Άκου τώρα. Έψανε τα κλειδιά σε ένα μεσημέρι στο σπίτι και μου λέει θα δώσω κόμπο. Λέω τι βλακίε κάνει, λέω ρε Μαριάννα. Το κάνει και μέσα σε δύο λεπτά το βρίσκει. Και από τότε, εγώ βέβαια την κορόδεψα εκείνη τη στιγμή. Από τότε βέβαια όταν έλειπε και δεν με έβλεπε, όταν είχα κλειδιά οτιδήποτε, έκανα και εγώ κάτι αντίστοιχο. Και το βρίσκα. Όλο στοιχείο μέσα σε 2-3 λεπτά. Στο Easy Express το ξανά έκανα και όντως τις περισσότερες φορές, δηλαδή αν το έκανα 6 φορές, τις 5 μας βοήθησε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν είναι τυχαίο. Εντάξει. Αλλά... μπορεί να είναι και λίγο, ξέρεις, πλασίμπο. Πλασίμπο. Εντάξει, okay, είναι πλασίμπο πες. Λέει εδώ είχατε ωρέξεις. Ωρέξεις που να έχεις, παιδιά. Βρώμα, κακουχία, ταλαιπώρια. Όλη μέρα έτρεχες. Ήσουν βρωμερός. Όχι μόνο αυτό, δεν έχεις φάει κιόλας. Ναι. Οπότε άμα δεν τρως, ο μεταβολισμός γενικά είναι λίγο υπό. Όχι, όχι, καμία όρεξη. Βέβαια, μετά όταν γυρνάς και δεν έχεις ωρέξει τώρα, γυρνάς και είσαι... Όταν γυρίσεις έκανες σεξ εσύ πολύ. Ναι. Πολύ σεξ. Πολύ. Κατάλαβες. Έκανες σεξ πολύ. Έκανα.
Έκανε σεξ πολύ ο Φίλιππος. Λέει, σε κρατάμε, πάμε τείχο-τείχο δηλαδή. Νιώθετε, είμαι. Είσαι πολύ καλός, πολύ δυνατός παίκτης. Έλα, παίκτη, πάμε. Νιώθετε, λέει, πιο δυνατή που έχετε ζήσει κάτι τέτοιο. Πού τις διαβάζεις ερωτήσεις, θυμάσαι απ' έξω. Διάβασα πέντε τώρα, γιατί θυμάμαι. Ναι, εγώ νιώθω. Ρε παιδί μου, νιώθεις μέσα πιο δυνατός. Δεν νιώθεις, όχι, το κατάφερες. Εγώ νιώθω. Δηλαδή δεν έχω πάει στρατό, για αλλά. Για μένα ήταν ένας περίπατος. Σαν να πηγαίνω. Είπες να πεις στρατό, εσύ. Ναι, ο Φίλιππος στρατό. Εγώ εντάξει, τα έχω περάσει τα δύσκολα. Δεν είμαστε. Πνιγώ κιόλας. Δεν είμαστε. Μαλάκα, τι ψωνάρα, δεν είμαστε όλοι ισακιόμοια. Δεν έχουμε όλες τις εμπειρίες. Μικρή, μεγάλη, στο ίδιο καφενείο δεν είμαστε ίδιο. Εσένα σου φάνηκε περίπατος. Περίπατος δεν μου φάνηκε. Είπα, ήταν πολύ ψυχοφρό και κουραστικό. Και σωματικά και ψυχικά. Αλλά. Τώρα... Ρε παιδί μου, έχω κάνει και άλλα πράγματα δύσκολα στη ζωή μου. Δεν σου λέω τα reality που έχω πάει. Και έχει κάνει και άλλα πράγματα. Πέρα από reality. Ναι, κι όμως, φίλε. Μπράβο! Ναι, κι όμως, κι όμως, κι όμως. Δουλειές δύσκολες. Μπράβο! Κάτι στρατούς, κάτι εύζωνες, κάτι τέτοια. Α, τώρα είναι η ερώτηση που θα με διαλύσει. Ήρθατε πιο κοντά μετά το Easy Express ή ήσασταν κολλητοί από πριν? Κολλητοί δεν ήμασταν, ξαναλέω. Ήμασταν φίλοι απλά. Δουλεύαμε μαζί στην ίδια δουλειά. Και έτυχε τώρα, λέω, γαμιέται, ας πάμε το φίλο που δεν είχα και κάποιον άλλο να πάρω. Γιατί δεν έχω και φίλους, είμαι κι εγώ μαμούχαλος και αούγκανος. Και λέω, δεν πάμε μαζί. Και μετά γίναμε φίλοι. Αυτό έγινε. Okay. Πες η δικιά σου εκδοχή. Είμαστε ακολλητοί, ναι ή όχι? Πες! Είμαστε ακολλητοί, ναι ή όχι? Εσύ γιατί, ρε μαλάκα, ποιο είναι το πρόβλημα να πεις ότι δεν είμαστε ακολλητοί? Δεν κατάλαβα. Τι όχι, φοβάσαι? Με ενοχλεί το ψέμα, δεν μου αρέσει. Συγγνώμη, λέγαμε προσωπικά ένα του άλλου. Πριν το Easy Express. Έχουμε προσωπικά. Όχι, η αλήθεια είναι ότι μετά το Easy γίναμε πιο κολλητοί. Στον κολλητό λες τα πάντα. Ωραία. Πώς τα είπα τα προσωπικά μου? Στο Easy. Ωραία. Πού γίναμε φίλοι? Στο Easy. Stop. Πολύ ωραίο ήταν αυτό. Ωραία παύση. Μαλάκα, ναι, είδες και κλακέτα. Με πόση διαφορά βγήκατε νικητές από άποψη χρόνου? Αν είχαμε διαφορά. Σου λέει για τον τελικό τελικό. Είχαμε διαφορά και στον τελικό είχαμε, τελικό. Στον τελικό τελικό είχαμε μια διαφορά, ναι. Δεν ξέρουμε πόσο. Μπήκαμε στο ξενοδοχείο και τα δύο ζευγάρια χωρίς να ξέρει ο καθένας πότε μπήκε. Δηλαδή δεν πετύχαμε. Ρε, αφού μας είπαν ότι κερδίσαμε και μετά περιμέναμε το ζώτο. Μετά από μισή ώρα ήρθε, πόση ώρα είναι. Εμείς πήγαμε για καφέ μετά. Κάμε κάτι σιγά από κάτω και περιμέναμε πότε θα. Ο ζώτος κουράστηκε στο Έζια. Τι να κάνει και ο άνθρωπος τώρα. Δεν φταίει αυτό τώρα. Καλά! Το χειρότερο ξέρει ποιο θα ήταν. Να φεύγαμε και να ερχόντουσαν σε εμάς και να μας λέγανε ένας από τους δύο πρέπει να μείνει και ένας να φύγει. Αν έμενες και πήγαινες με άλλο ζευγάρι, δεν θα ήμασταν φίλοι τώρα, στο λέω. Α, συγγνώμη, δηλαδή αν ήθελα να το ζήσω εγώ. Γιατί αυτή τη στιγμή που θα πρέπει να φύγω μαζί σου. Ξεκινήσαμε μαζί το παιχνίδι, πρέπει να το τελειώσουμε μαζί. Όπως και να ήταν αυτό το τέλος. Α, και θα έλεγα εγώ φεύγουμε και οι δύο. Ναι. Γιατί άμα καθόμουν εγώ, τι είναι το πρόβλημά σου, αφού εσύ δεν ήρθε κάτι. Και χάσει το με άλλο ζευγάρι. Αυτό λέγεται. Είναι σαν να είμαι κέρατο. Αυτό που κάνει είναι πολύ χειριστικό, ρε φίλε. Χειριστικό. Ναι, είσαι πολύ χειριστικό. Όχι, αυτό είναι κέρατο. Φέρνει τον άνθρωπο σε δύσκολη θέση. Λες, δεν θα σου έλεγα. Επέλεξε λοιπόν. Για να δούμε. Ναι. Αυτό που κάνεις είναι απέσιο. Δεν σου έλεγα τίποτα. Θα καθόμουν έτσι. Δεν έχω χειρότερο από αυτό. Θα ερχόταν η παραγωγή να μας πει πρέπει ένας από τους δύο να μείνει. Εγώ θα καθόμουν έτσι. Δεν έχω χειρότερο από τους ανθρώπους. Θα σε κοιτούσα έτσι και θα έλεγα. Εγώ δεν θέλω να συνεχίσω. Να μας πει ο Κωνσταντίνος. Εγώ παιδιά ήρθα για να παίξω. Θα συνεχίσω. Βάλτε με και με τον Λευτέρη. Βάλτε με τον Αϊβάν. Κατάλαβες γιατί δεν εσύ. Τέλος, το αντίστοιχο. Εν τω μεταξύ, υποθετικές ερωτήσεις και σας δείτε με τις υποθετικές ερωτήσεις και τα υποθετικά σενάρια. Λοιπόν, κάτι άλλο. Θα το ξανακάνατε, λέει. Εδώ θα το ξανακάναμε. Εγώ έλεγα τόσο καιρό ότι δεν το ξαναέκανα, αλλά τώρα την τελευταία εβδομάδα λέω. Θα ξαναπήγαινα. Κοίτα, τι να σου πω τώρα. Εγώ θα πάω survivor, οπότε δεν μπορώ να πάω και Asia. Δηλαδή πόσο πια. Φαντάζεσαι κάθε χρόνο να πήγαινα σε από ένα reality. Θα σου πω, θα πήγαινα μόνο αν ήταν κάποιες χώρες οι οποίες είχαν ενδιαφέρον. Γιατί εγώ θα ήθελα να πάω στο All Star, ας πούμε. Καλά, αρχικά θα ήθελα πάρα πολύ να ξαναγίνει το Asia Express. Θα γίνει, θα γίνει. Ναι. Ευελπιστώ να πάει καλύτερα ώστε να γίνει και το All Star. Και να πάμε All Star. Ναι. All Star Asia Express πήγαινα άνετα. Αλλά εκεί σκέψου πώ θα πήγαινε. Δηλαδή, εγώ και πιστεύω θα πήγαινα έτσι. Λοιπόν, ή θα κερδίσω, θα πεθάνετε όλοι. Ναι. Θα σας χάσω, αλλάζω των αυτοκινήτων. Παιδιά, στο πρώτο ραντεβού που είχαμε κάνει, μας εξηγούσαν τους κανόνες του παιχνιδιού και εμένα η πρώτη μέρα τους ήταν. Ωραία. Μπορώ στα αμάξια που θα παίρνουν οι αντίπαλοι να πηγαίνω και να τους σκάω τα λάστιχα. Άκου εδώ. Γι' αυτό μας πήρανε και είπανε, ωραία αυτή η λύθη. Ας πάρουμε να κάνουμε τις χαζομάρες. Ας σκάσουμε τα λάστιχα των ανθρώπων. Τώρα με πιέσε η επιμελία. Τώρα σε κούρασε. Ναι, μαλάκα. Αν μου σε κούρασε, το κλείσουμε. Δεν υπάρχει λόγο να πιεζόμαστε. Πόση ώρα έχουμε γράψει? Έχουμε γράψει 2 ώρες, μαλάκα τέτοιο. Μία ώρα. Μαλάκα μία ώρα γράφουμε. Τι θα μοντάρει. Ο Νίκος ξέρει. Είναι πολύ καλός. Ακριβοπληρωμένος, αλλά καλός. Έκανες recording. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Να ακολουθήσετε τον Κωνσταντίνο τον Βασάλο στο Instagram. Ναι, ανεβάζω πολύ ωραίο υλικό. Πολύ ωραίο content. Αυτά, παιδάκια μου. Φιλάκια. Τι είναι αυτό που στέλνεις φιλάκια? Αυτά, παιδάκια μου. Ποια παιδάκια μου, μπορεί να φέρεσαι πράγμα με τον blogger, είσαι. Παιδί μου. Οι τρολ προσωπικότητες του Easy Express. Αυτά ήταν. Αυτά. Τα λέμε αύριο. Όνειρα, γλυκάκια. Λοιπόν, τώρα μπορώ να κλείσω τα αυτά να κοιμηθώ λίγο. Hello.
Όλα τα giveaways τα καλά! Παιδιά, ελπίζω να σημειώνετε ποιες μέρες δίνουμε τι. Την ημέρα 1 δίνουμε αυτό, την ημέρα 2 δίνουμε αυτό. Ποιες μέρες δίνουμε τι από δώρα και να επιστρέφετε μετά από κάποιες μέρες ή την ίδια μέρα και να σχολιάσετε και να ξανασχολιάσετε. Γιατί όσο πιο πολύ σχολιάσετε, τόσο πιο πιθανό είναι να κερδίσετε το δώρο. Το σημερινό το δώρο είναι ένα tablet χρήσιμο για όλους, βολικό, ένα Samsung tablet Galaxy. Δυνατό, πολύ καλό, σε συνεργασία με τη Love & Rose. Η όρη του διαγωνισμού είναι πάρα πολύ απλή. Like στο βίντεο, follow Κατσαφάδου, follow Love & Rose στο Instagram, subscribe στο κανάλι μου στο YouTube και comment εδώ από κάτω στα σχόλια. Είτε στο pin comment, είτε γενικά στα σχόλια, όπου μπορείτε, σχολιάζετε το ονοματεπώνυμό σας και αυτό το Galaxy, το tablet. Το Samsung θα γίνει δικό σας. Καλή επιτυχία σε όλους. Τα λέμε αύριο στον επόμενο διαγωνισμό. Γεια σας!